Κάντε λίγο ησυχία γιατί γράφω ένα βίντεο για τα λυκόπουλα. Θα γράψουν όλα τα λυκόπουλα ιστορίες και μου έχουν ζητήσει ένα βίντεο να τους δώσω συμβουλές. Να τους πω τους κανόνες, πώς γράφεται μια ωραία ιστορία. Ησυχία. Αγαπητά μου λυκόπουλα, κανόνας πρώτος. Μια ιστορία αρχίζει με μια φορά και έναν καιρό. Δεν ισχύει αυτός ο κανόνας. Μια ιστορία μπορεί να αρχίζει με ήταν μια φορά. Ή μπορεί να αρχίζει με ήταν ένα ηλιόλουστο πρωινό. Βασικά μπορεί να αρχίζει με οποιαδήποτε φράση. Μπορεί να αρχίζει με τη φράση «Ποτέ δεν μου άρεσαν οι μπάμιες». Δεν ισχύει αυτός ο κανόνας, πρέπει να βρω άλλο. Αν το βρήκα. Αγαπητά μου λυκόπουλα, κανόνας πρώτος. Μια ιστορία έχει αρχή, μέση και τέλος. Στην αρχή γνωρίζουμε τους ήρωές μας. Στη μέση συμβαίνει μια φοβερή περιπέτεια. Και στο τέλος ο ήρωας βάζει τα δυνατά του και τα λύνει όλα. Ούτε αυτή η σειρά ισχύει. Υπάρχουν ιστορίες που ξεκινάνε από τη μέση για να αρχίσουν απότομα. Υπάρχουν άλλες ιστορίες που αρχίζουν από το τέλος. Λένε, θα σας διηγηθώ πώς φτάσαμε ως εδώ. Τι κάνω να πω τώρα. Α, το βρήκα. Αγαπητά μου λυκόπουλα, κανόνας πρώτος. Μια ιστορία πρέπει να έχει έναν ήρωα ή μια ηρωίδα. Όχι, βασικά μπορεί να έχει και πολλούς. Ή μπορεί να μην έχει κανένα. Ή μπορεί η ιστορία να είναι η ηρωίδα της ιστορίας. Τι κανόνα να πω που να ισχύει. Α, το βρήκα. Αγαπητά μου λυκόπουλα, κανόνας πρώτος. Μια ιστορία πρέπει να έχει πολύ, πολύ, πολύ φαντασία. Και άμα θέλουν να γράψουν αληθινή. Το βρήκα. Αγαπητά μου λυκόπουλα, κανόνας πρώτος. Μια ιστορία πρέπει να έχει αγωνία, πρέπει να έχει suspense, πρέπει να έχει ανατροπές. Εκεί που νομίζεις ότι τα γνωρίζεις όλα και τα έχεις καταλάβει όλα, όλα ξαφνικά να αλλάζουν. Να είναι γεμάτη εκπλήξεις. Εκεί που νομίζεις ότι ο ήρωας τα έχει χάσει πια όλα και δεν μπορεί να κάνει τίποτα για να σωθεί, ο συγγραφέας να βγάζει από το τσεπάκι μία λύση που έχει κρύψει εκεί πριν από λίγο χωρίς εσύ να το καταλάβεις και να σε ευνηδιάζει ευχάριστα. Αγωνία λοιπόν. Και... αγωνία όχι όμως γιατί. Δεν είναι απαραίτητο. Μπορεί να θέλουν να γράψουν μια βαρετή ιστορία για να παίρνουν τα παιδιά ο ύπνος. Δεν ισχύει κανένας κανόνα. Α, βρήκα κανόνα που ισχύει. Αγαπητά μου λυκόπουλα, κανόνας ένας και μοναδικός. Πρέπει γράφοντας αυτή την ιστορία να περάσετε κι εσείς καλά. Να αγαπήσετε κι εσείς τους ήρωές σας. Να ζήσετε κι εσείς μαζί τους γράφοντας τις περιπέτειες που θα ζήσουν εκείνοι. Και ξέρετε τι θα συμβεί αν περάσετε καλά γράφοντας. Συμβαίνει κάτι μαγικό όταν περνάμε καλά γράφοντας. Αυτό το περνάω καλά πάει και κρύβεται μέσα στις λέξεις μας και βγαίνει όταν κάποιος πάει να διαβάσει την ιστορία και περνάει και εκείνος καλά διαβάζοντάς τη. Αυτό το μαγικό συμβαίνει. Λοιπόν, ο μόνος κανόνας είναι να περάσετε καλά, βασικά να περάσετε τέλεια γράφοντας αυτή την ιστορία. Καλή επιτυχία και καλό, καλό γράψιμο.